Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα κάνει ένα παιχνίδι παρόμοιο με το παιχνίδι που κάνουμε την Παρτιζάν στο Καραϊσκάκι. Θα είναι γρήγορος μπροστά από τις πλάγιες γραμμές να παίρνουν κλάτος ή μεσαίοι επιθετικοί να μπαίνουν μπροστά. Θα δούμε θέαμα και τον Ολυμπιακό δεν θα κουραστούμε να τον βλέπουμε. Αυτό πιστεύω ότι θα δούμε και στο Καραϊσκάκι. Τα στόπερ του τα βελτίωσε σε ταχύτητα. Δηλαδή μπορούν να ανέβουν ψηλά στο κέντρο, να γυρίσουν γρήγορα πίσω. Πολλές φορές ο ένας κάθεται λίγο πιο πίσω, κάνει βάθος. Αυτά είναι βελτιωτικά. Εκείνο που με δημιουργεί θέμα με τον Ολυμπιακό είναι ότι θα έχει προβλήματα στο 6 και στο 8 όταν θα ανοίξει το παιχνίδι. Δηλαδή βλέπω ότι το 6 του και το 8 του για αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή το γρήγορο ποδόσφαιρο, τη γρήγορη πλευροκόπηση, το ανέβασμα, το γρήγορο transition που λέμε στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει ο Ολυμπιακός 6 και 8 για γρήγορο transition. Και βγαίνει δυστυχώς για τον Ολυμπιακό μεγάλη απώλεια ο Σιώπης. Δηλαδή φαίνεται ότι στα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός, ο Σιώπης σε αυτό το κομμάτι είναι καλύτερος. Βέβαια είναι ένας χαφάκος κοντός, ο οποίος δεν θα σου δώσει ποτέ μια κάθετη πάσα, δεν θα βγει μπροστά να κάνει ένα σουτ. Αλλά στο χαμηλό παιχνίδι, στη γρήγορη επιστροφή, στο βοήθημα, στο μακάρισμα του πλάγιου μπακ, στο να μπει ανάμεσα στα στόπερ χαμηλά και να κερδίσει την μπάλα και να δώσει μια μικρή πάσα. Είναι δαιμονιώδης. Είναι μεγάλη απώλεια. Πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά θα φάει γκολ. Δηλαδή το βλέπω το παιχνίδι over και 2-1. Άμα κερδίσει εδώ 2-1, η νίκη ακόμα και με γκολ που να φάει είναι σημαντική. Ακόμα και γκολ να φάει, δηλαδή και κερδίσει και 3-2 να κερδίσει είναι σημαντικό. Γιατί πιστεύω ότι μπροστά σε οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να βγάλει γκολ, είτε σε συνδυασμένη ενέργεια είτε σε ατομική. Όπως ο ΠΑΟΚ έχει ατομική ενέργεια, ο Ολυμπιακός είναι πιο αυτοματοποιημένος. Άρα προηγείται του ΠΑΟΚ στο κομμάτι τακτική, επιθετική. Έχει και την ατομική ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί λίγο στο κομμάτι ατομική ενέργεια με το Μάρκ και τον Ενρίκε. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα περάσει, θα πάρει και τα φράγκα και νομίζω θα είναι σε καλή κατάσταση. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like.